Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος, κύριος Αντώνιος Σκυλάκος, έχει το λόγο. Για 15 Σκυλάκο. Για μια ακόμα φορά συζητάμε περί σκανδάλων, ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο για δεύτερη φορά. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ όχι στη διερεύνηση κάποιου σκανδάλου, γιατί θέλουμε να διερευνώνται αυτές οι υποθέσεις. Αλλά το να παίρνουν θέση σαν προτεραιότητα στην πολιτική μας ζωή τα σκάνδαλα, είμαστε εντελώς αντίθετοι, διότι αυτό συνιστά από προσανατολισμό. Και γίνεται μια προσπάθεια από προσανατολισμό από το μεγάλο ζήτημα της κρίσης και των συνοπιών και των μέτρων που παίρνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε και στην πορεία και άλλες υποθέσεις. Δεν λέμε να μην διερευνηθούν, αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα. Έχει γίνει με επιτυχία ως ένα βαθμό μια προσπάθεια να μην φαίνεται ποια είναι η αιτία της οικονομικής κρίσης, και ένα κομμάτι του λαού το οποίο δεν γνωρίζει πολλά από πολιτική και γνωρίζει ακόμα λιγότερα για οικονομία, να θεωρεί ότι η οικονομική κρίση, το ότι είναι άδεια τα ταμεία, το ότι δεν υπάρχουν χρήματα όπως λέει η κυβέρνηση, οφείλεται στους κλέφτες, οφείλεται στα σκάνδαλα. Αυτό είναι από προσανατολισμός. Μην διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για τα αυτά που φωνάζουν έξω από τη Βουλή ορισμένοι, είτε εξ επίτηδες ή επειδή δεν καταλαβαίνουν. Διότι με τις πολιτικές αυτές και με αυτούς τους χειρισμούς ενισχύουμε τέτοιες αντιλήψεις, αθώνοντας το πολιτικό και το οικονομικό μας σύστημα που είναι υπεύθυνο για την οικονομική κρίση. Το δεύτερο, πώς δουλέψαμε στην Επιτροπή. Πολλές ώρες εργασίας, πολλούς μάρτυρες, επαναλήψεις, διότι τα είχαμε κουβεντιάσει και στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Τίποτα του ουσιώδες καινούριο, επιμέρους ζητήματα. Όμως μέσα στην Επιτροπή μας συνεχίστηκε σε χαμηλούς, μπορώ να πω, τόνους σχετικά η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων. Και στον τρόπο, δηλαδή μια μονομέρεια, ξεκινώντας από την αντίληψη δική σου, δική μας και αντίπαλή μας. Αυτό φαινόταν και σε ποιους μάρτυρες γινόταν ερωτήσεις και με τον τι τρόπο γινόταν οι ερωτήσεις και ποια ήταν τα σχόλια, ποιες ήταν οι εκτιμήσεις. Και δεν φαινόταν μόνο εκεί, φαινόταν και μετά κάτω στα γραφεία των δημοσιογράφων η επικοινωνιακή τακτική και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, πώς λειτουργούσε για να φορτώνει ο ένας τα βάρη στο άλλο. Στον άλλον. Αυτό είχε βεβαίως την αντανάκλαση και σε αυτά που υπόθηκαν σήμερα και στα πορίσματα τα οποία είναι κατατεθειμένα. Για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό, ευθύνη έχουν και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών τους, υπουργοί και υφυπουργοί προκάλεσαν με τις πράξεις τους, ολοκλήρωσαν το σκάνδαλο για το οποίο συζητάμε. Στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ Δρύς και Φωτιάδης, στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας Δούκας, Μπασιάκος, Κοντός και αυτοί που βρίσκονται κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν μπορούν να γίνουν πιστικοί με τα επιχειρήματα τα οποία μας έχουν μέχρι τη μισφαίρη. Συγκεκριμένα, η νομική βάση ότι η περιουσία ανήκει στη Μονή δημιουργήθηκε επί ΠΑΣΟΚ, με τον Δρύ και μετά με το Φωτιάδη, που έκαναν δεκτές τρεις βασικές γνωμοδοτήσεις. Τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ τους αθεώνει και δεν τολμά ούτε αυτή τη φορά, στη δεύτερη φορά, να μιλήσει για πολιτικές ευθύνες? Είναι διότι υπάρχει κομματική σκοπιμότητα. Για όλα ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι ο κύριος Δρύς δεν φταίει σε τίποτα, μόνο τον Ισάκη έδωσε στη Μονή.
Το σκεπτικό όμως και όλα τα επιχειρήματα της Μονής, που είναι επιχειρήματα που οδήγησαν παραπέρα το Φωτιάδη να δώσει όλοι και τα υπόλοιπα νησιά και τα παραλίμνια, είναι ξεκίνησαν από τον κύριο Δρή. Και ο κύριος Φωτιάδης το προχώρησε ολοκληρωτικά το ζήτημα και παρέδωσε με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής τα ακίνητα αυτά στη Μονή. Και ερχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν φταίμε σε τίποτα. Ακολουθήσαμε το τι έκανε ο Δρής και ο Φωτιάδης. Τι μπορούσαμε να κάνουμε? Μπορούσατε να πείτε όχι. Το ξαναεξετάζουμε από την αρχή το ζήτημα. Δεν προχωρούμε στο να ικανοποιήσουμε τη Μονή. Ούτε ανταλλαγές κάνουμε και πολύ περισσότερο προχωράμε την δίκη που ήταν γνωστό στους παρικούντες της δίκης ότι θα έβγαινε υπέρ του δημοσίου. Υπήρχε θέληση και από το ένα κόμμα και από το άλλο κόμμα να ευνοηθεί η Μονή. Δεν ξέρω αν χρηματίστηκαν κάποιοι, γιατί από τις συναλλαγές που τους δώσαμε, όσες έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα, δεν μπορέσαμε να βρούμε μαύρο πολιτικό χρήμα. Αν δεν είναι αυτό, τουλάχιστον υπάρχει μια θέληση για θρησκευτικούς, αν θέλετε, για πολιτικούς λόγους, να βοηθηθεί με νύχια και με δόντια η Μονή. Και επί Πασόκ και ακόμα περισσότερο επί Νέας Δημοκρατίας. Και φτάνουμε με τις ανταλλαγές να έχουμε υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις, τουλάχιστον από αυτά που ζήσαμε σε δύο επιτροπές εμείς. Με βάση το τι λένε τα συμβόλια και με βάση τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και με βάση τους μάρτυρες που εξετάσαμε. Βεβαίως πραγματογνωμοσύνη από το Υπουργείο δεν έχει γίνει, σωστά υπόθηκε ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική αξία αυτών των ακινήτων. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθεί παραπέρα η υπόθεση. Και γι' αυτό τασόμαστε υπέρ του να συγκροτηθεί επιτροπή για προκαταρτική εξέταση, προανακριτική όπως συνηθίζεται να τη λέμε. Τα καινούργια στοιχεία που έχουν κάποια σημασία, την μεγαλύτερη σημασία για μας, είναι... Πρώτον, εμφανίστηκε ένας ρόλος συγκεκριμένος του κυρίου Αγγέλου, ιδιαίτερα με τις καταθέσεις Δούκα, παρόλο που προσπάθησε ο κύριος Αγγέλου να διασκεδάσει αυτήν την... να δώσει άλλη εξήγηση για τις αναφορές Δούκα, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι υπήρχε συντονισμός. Το συντονισμός φαινόταν εξ αρχής και στην προηγούμενη επιτροπή το έχουμε πει, διότι υπήρχε τέτοια αλληλουχία και τέτοια ταχύτητα στις αποφάσεις που χωρίς συντονισμό δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Απλώς φάνηκε ότι το μέγαρο Μαξίμου, τουλάχιστον για του κυρίου Αγγέλου, εμφανιζόταν ευνοϊκό στο να προχωρήσουν γρήγορα αυτές τις υποθέσεις. Το ελάχιστο το οποίο μπορώ να πω.